έχουμε τη χαρά μετά από 2,5 χρόνια αποχής, υποχρεωτικής αποχής από τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Έχουμε δράσεις ενημέρωσης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Πνοή ΟΚΑΝΑ και με τις μονάδες του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης εδώ στις Σαπφούς. Βρίσκεται το 7ο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές στο School Eurovision 2022. Έχουμε τον DJ Καράβης. Έχουμε και δύο κοπέλες οι οποίες κάνουν ημιμόνιμο τατού σε φίβους και παιδιά δημοτικού. Αυτό που εμείς θέλουμε να περάσουμε είναι το μήνυμα μετά από 2 χρόνια. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ πέρα, δηλώνουμε την παρουσία μας με στόχο την έγκυρη ενημέρωση ενάντια στο στιγματισμό και τις προκαταλήψεις. Κάθε φορά οι δράσεις μας έχουν στόχο την καταπολέμηση του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δράσεις ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης για τις εξαρτήσεις και τους εξαρτημένους. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε παιδιά δημοτικού, εφήβους και νέους είναι το μη ψαρώνεις. Στη γλώσσα τους λέμε ότι θα θέλαμε να μην επηρεάζονται από κουλτούρες που προάγουν τη χρήση, κουλτούρες μουσικής, κουλτούρες μόδας, κουλτούρες νεολαίας που έχουν σκοπό να αποπροσανατολίσουν τους εφήβους προς μια επικίνδυνη συμπεριφορά εξαρτητικού τύπου, είτε από χρήση νομίμων ή παράνομων ουσιών, αλλά και από άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως είναι ο τζόγος, το διαδίκτυο, το αλκοόλ και το κάπνισμα, ενώ νόμιμες συμπεριφορές που παρόλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μια εξάρτηση. Κάναμε ένα κάλεσμα κυρίως σε εφήβους για να τους προσεγγίσουμε για ακόμη μια φορά και να γνωρίσουν τα σεμινάρια και τις δράσεις που κάνουμε και στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε δίπλα στους νέους, οποιαδήποτε δυσκολία και αν συναντήσουν στη ζωή τους μπορούν να έρθουν ανώνυμα στο χώρο μας να μιλήσουν, να μας πούν τα προβλήματά τους και να τους στηρίξουμε σε αυτή τη μεταβατική φάση που περνάνε από την παιδική εφηβική φάση στην ενήλικη ζωή.